τα σου. Εγώ ήμουν πάντα εδώ για την Αλεξία από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα. Εκείνη έκανε την επιλογή της. Και από όσο βλέπω τον αγαπάει πολύ. Ό,τι και να λέει η κυρία Στεργίου, ο γιος μου και η εγγονή της ετοιμάζουν το γάμο τους. Άμα θέλει η νύφη και ο γαμπρός, τι φλανάχει ο πεθερός. Στην περίπτωσή μας, η γιαγιά της νύφης. Αν αυτή η κοπέλα δεν είναι κατάλληλη για το γιο μας, τότε ας τον το καταλάβει μόνος του. Είναι ωρίμος άνθρωπος. Αλεξανδρέ, καταλαβαίνεις ότι μένουν μαζί και δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν. Εγώ θα ψάξω να βρω ποια είναι. Άλλοι περνάνε καλά και άλλοι την ίδια ώρα πεθαίνουν. Αλλά δεν πειράζει. Κάνει κύκλο η ζωή. Η Αλεξία πρέπει να μάθει. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να αντιδράσει. Είναι πιο σημαντικό να προστατευτεί εκείνη και η περιουσία της οικογένειάς μας. Detective. Ναι. Τι ενδιαφέρον επάγγελμα. Καλό. Επιτέλους να σας γνωρίσω. Μάξιμε, από εδώ ο ξαδερφός μου Θοδωρής. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Τελικά είσαι detective ή διακοσμητής? Detective. Αλλά με τη διακόσμηση έχω ένα δέσιμο από παλιά. Την είχα σαν χόμπι και όταν έχω ελεύθερο χρόνο το εξασκώ. Α. Και πώς εμφανίστηκες στο γραφείο μου? Από τι? Δηλαδή, περπάταγες μια μέρα στο μαντράκι και λες δεν μπαίνω σε αυτό το γραφείο. Το συζητάγανε και το πιάσε τ' αυτή μου. Πώς δηλαδή? Εκεί που έπινα καφέ, στο διπλανό τραπέζι. Νικηφόρο, δεν είναι τον πατέρα σου? Ναι. Έλεγαν ότι ο γιος του Νικηφόρου απέργει, ανοίγει καινούριο δικηγορικό γραφείο στο νησί και ότι θα πάρει τους γνωστούς και την πελατεία τον πατέρα του. Και τι άλλο έλεγαν? Όχι πολλά. Ότι τώρα που τελείωσε ο πατέρας σου με τη δικηγορία στην Αθήνα, ότι καλό θα ήταν κάποιος άλλος να συνεχίσει το επάγγελμα. Έτσι κατάλαβα ότι ήταν γνωστοί σας και τους ρώτησα που είναι το γραφείο. Και αυτοί σε έστειλαν σε μένα? Όχι αμέσως. Μόλις όμως σου είπα ότι είμαι διακοσμητής, μου εξήγησαν ένα περίπου πώς να το βρω. Παιδεύτηκα, αλλά το βρήκα. Το βρήκες. Εγώ πάντως πρώτη φορά το ακούω. Ασπασία, θέλω να μιλήσουμε. Μη μου γυρίζεις εμένα την πλάτη, σου λέω θέλω να μιλήσουμε. Ο Μάξιμος σου έχει αδυναμία, δεν θα σου χαλάσει χατήρι. Και αυτός ο γάμος πρέπει να γίνει το συντομότερο. Αν του έλεγες εσύ πως θέλεις να τον δεις γαμπρό με την Αλεξία στο πλάι του, θα σε άκουγε. Όχι, γαμπρός στο πλάι της Αλεξίας, όχι. Γιατί τι φοβάσαι δηλαδή, ε? Μη συμβεί το ίδιο και με τα παιδιά, όπως με σένα και τον Ιάκωβο, το μεγάλο σου έρωτα, ε, που σε παράτησε όταν... Με παράτησε. Ε, πώς. Έλα, ας τα πω. Σε παράτησε στην αγκαλιά μου, λίγο πριν το γάμο. Ξέρεις πολύ καλά ποιος φταίει. Ναι, εγώ φταίω για όλα. Όμως τώρα με τα παιδιά δεν είναι το ίδιο, τα παιδιά αγαπιούνται και τι πιο φυσικό να παντρευτούν. Το αίμα δεν πρέπει να το μπερδεύεις. Μη μου πουλάς εμένα τρέλα, ούτε να μου παριστάνεις την πυθία. Αυτός ο γάμος πρέπει να γίνει και θα γίνει. Ποτέ, μ' ακούς? Ποτέ! Πας φυρί-φυρί να πάρεις το δρόμο που σου αξίζει. Θα γίνει ο γάμος και θα πας εκεί που πρέπει να πας, το συντομότερο. Πρέπει να το βρεις, το κατάλαβες? Τι να το κάνω κι εγώ εδώ μέσα, για όλη η μέρα, ένα ολόκληρο σπίτι επάνω μου, να τρέχω να ψάχνω και για βελόνα στα άχυρα. Να τα αφήσεις όλα και να ψάξεις να το βρεις, δεν είναι βελόνα, ολόκληρο πράγμα είναι. Και αν το έχει πάρει μαζί της Αλεξία? Αν το είχε πάρει μαζί της, αν το είχε δει, δεν θα είχε πάει εκδρομή με αυτόν. Τι κάνεις? Παίρνω τηλέφωνο την Αλεξία, μήπως το έχεις στην τσάντα της. Μην ψάχνω άδικα για κάτι που μπορεί να το έχει μαζί της. Κλείς το αμέσως. Μπορεί να είναι δίπλα της αυτός και να καταλάβει κάτι. Η κλήση σας προωθείται. Δεν απαντά. Παρακαλώ. Ευτυχώς. Μην ξαναπάρεις. Κι αν σε πάρει αυτή, πες ότι έκανες λάθος. Τι με κοιτάς? Σήκω να ψάξεις. Α, έψαξα, σας λέω.
Αν έψαχνες καλά, θα το είχες βρει. Μα τι έχει τέλος πάντων μέσα αυτό το μαραφέτη, τα μυστικά του κράτους έχει? Τέτοια έχει και δεν πρέπει να τα μάθει κανένας. Ποιος να τα μάθει καλέ, εδώ μέσα στο μαυσολείο που δεν μπαίνει άνθρωπος? Αυτός που δεν πρέπει είναι εδώ συνέχεια. Και για πες, από τους χώρους που ασχολείσαι, ποιος ενδιαφέρει περισσότερο? Η μεγάλη. Δηλαδή, η επαγγελματική χώρη. Αλλά, ξέρεις, έχω ένα κόλλημα με τους παλιούς χώρους. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτή η κουλτούρα και αυτή η ιστορία που κουβαλάνε πάνω τους. Τι ενδιαφέρον. Μάξιμε. Να. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο. Άμα το πάρεις, δεν μπορείς να τσιμετώσεις τους τοίχους, να αλλάξει το ταβάνι, γιατί θα χαθεί όλη η ιστορία και η κουλτούρα που κουβαλάει. Ναι, σωστά. Ναι, έτσι, σμιλεύεις πέτρα, γυαλίζεις ξύλο, έτσι ώστε να μην χαθεί ποτέ η ζεστασιά που χρησιμοποιούσαν οι παλαιότεροι και να φαίνονται με ακρίβεια τα φυσικά υλικά. Εγώ πάντως πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά? Και γιατί εμένα, γιατί το γραφείο μου? Άλλο είναι το prestige και η διαφήμιση που μπορεί να χρησιμοποιήσω εγώ στη δουλειά μου. Αυτό είναι και που σου είπα όταν ήρθα και σε βρήκα. Όταν μπαίνει πολύς κόσμος, γίνεσαι ευρέως γνωστός πολύ πιο γρήγορα. Σωστά. Mm-hmm. Ξέρεις, μου αρέσει και εμένα πολύ η διακόσμηση, αλλά δυστυχώς έχω πέσει σε τοίχο. Ποιος αντιδράει? Η γιαγιά μου. Είναι παλαιών αρχών και δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Okay. Και πού σκέφτεσαι να πάτε για φαγητό? Λέγαμε σε κανένα ταβερνάκι εδώ κοντά. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στο κορίτσι μου. Πάντως, Θόδωρε, τώρα που γνωριστήκαμε, αν θες καμιά μέρα περνάει για ένα καφεδάκι, μήπως και πείσουμε την κυρία Δέσπη να αλλάξει τίποτα. Ναι, εννοείται, όποτε θες.
Κοίταξε, εκτός από τη διατραπεζική λύση, μπορείς να μεταφέρεις χρήματα και με ιδιωτικές εταιρείες. Τα περισσότερα κολέγια του εξωτερικού συνεργάζονται με τέτοιου είδους εταιρείες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο γιος θα παίρνει τα χρήματά του άμεσα. Ναι, είναι δοκιμασμένη λύση. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή που θα δοκιμαστεί τώρα και. Συγχωρείτε. Έλα ρε Σιμάξιμε, δηλαδή έτσι θα είσαι τώρα? Δεν σου έκανε εντύπωση που ο Τάσος δεν ήξερε τίποτα? Ωραία, δεν λέω, ήταν λίγο περίεργο. Όταν ήρθε στο γραφείο μου ο Θοδωρής, μου είπε ότι αυτή είναι η δουλειά του και ασχολείται πολλά χρόνια. Και τι ήθελες να σου πει? Κυρία Πέργη, είμαι χομπίστας, δώστε μου το γραφείο σας να το διακοσμήσω. Θα τον έδιωχνες με τις κλωτσιές, κάνω λάθος? Δείχνε σίγουρος. Ποιος επαγγελματίας στις μέρες μας δεν δείχνει σίγουρος για τη δουλειά του? Και δεν τη διαφημίζει για να πάρει καμιά δουλειά? Εγώ πιστεύω και λίγα σου είπε. Έχει καταστραφεί η χώρα, δεν το βλέπεις? Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου την έκφραση του Τάσου όταν το είπε. Ωραία. Μπορεί να το έκρυψε από την οικογένειά του γιατί ντρέπεται. Ωραία. Σκέψου να ρωτάει τη μητέρα του τι δουλειά κάνει ο γιος σας. Τι θα τους απαντήσει? Detective, παύλα, διακοσμητής? Κάτι κρύβει. Κάτι κρύβει. Τι να κρύβει? Ένας απλός διακοσμητής είναι. Χαλάρωσε. Εγώ πάντως τον κάλεσα στο σπίτι, μπας και αλλάξει τα μυαλά της γιαγιάς μου. Τον πρόσεξε. Και στο κάτω-κάτω. Και detective να είναι. Εμάς τι μας αφορά? Λοιπόν, το αποφάσισα. Έφυγα. Θα βάλεις παπηγιόν. Όχι, όχι, όχι. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το φοράω. Τι λες, παιδί μου, πατέρας του γαμπρού είσαι. Στην πιο ευτυχισμένη μέρα του παιδιού σου. Ρε, θα πνιγώ, δεν καταλαβαίνεις? Μα πρέπει επιτέλους και εσύ να δείξεις ένα άλλο πρόσωπο στους συμπέθερους. Οι συμπέθεροι, εδώ δεν τους έχουμε μιλήσει καν. Εξαφανισμένοι. Υπάρχουν? Τι θα σου πω, εγώ που τη ρώτησα μου είπε ότι είναι χωρισμένοι, δεν μιλούνται. Ζούνε στο εξωτερικό, αλλά και πάλι. Εδώ ο κόσμος έχει βάσανα και εμείς κολλάμε στο παπηγιόν. Εγώ πάντως, πιγκουίνος, δεν γίνομαι. Αρνούμε. Τι θέλεις τώρα, να στεναχωρήσεις το παιδί? Λοιπόν, θες να δεις εγώ τι θα φορέσω? Για δες. Τι λες να βάλω, το άσπρο ή το ιβουάρ? Βρε, αφού θα φορέσεις το αντίθετο, γιατί με ρωτάς? Θέλω, ρε παιδί μου, τη γνώμη σου. Το άσπρο. Το ιβουάρ θα βάλω. Ναι, είπα κι εγώ. Συμφωνήσαμε σε κάτι. Και τώρα πες μου, θα βάλω εγώ το φόρεμα το ιβουάρ να σέρνεται στο μάρμαρο και εσύ θα στέκεις δίπλα μου με ένα απλό κοστούμάκι χωρίς παπηγιόν? Δεν γίνεται. Δεν μου λες. Για το παιδί θέλεις να το φορέσω ή για σένα? Ου, άσε με τώρα, γιατί έχω πάρα πολλές δουλειές να κάνω. Τι δουλειές? Πρέπει να περάσω από το εστιατόριο του Ανδρέα, να δω τη διάταξη των τραπεζιών. Πρέπει να κάνω λίστα με τους καλεσμένους. Ένα σουρό δουλειά σου λέω, άσε με. Σταμάτα, παιδί. Εσείς εδώ?
την καρσονιέρα του Μάξιμου και της Αλεξίας. Κάτι πολύ σοβαρό θα έχεις για να έρθεις να με βρεις. Εσένα έπρεπε να υποδεχτώ σαν ύφη στο σπίτι μου, όχι αυτοί που μου φόρεσαν. Εσένα αγάπαγε ο γιος μου. Εσένα θέλαν όλοι, αλλά βλέπεις, άλλοι αποφάσιζαν για τις ζωές μας και τις κατέστρεψαν. Μην κλαις. Δεν πρέπει να γίνει. Για το γάμο λες. Το ξέρω. Και ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Για τον ίδιο λόγο που καταστράφηκε η ζωή μας για τα λεφτά. Πάντα, τα λεφτά και πάντα, η ίδια οικογένεια. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν πρέπει να γίνει. Υπάρχει κάτι άλλο. Πες μου, σε παρακαλώ. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Τι άλλο υπάρχει. Πρέπει να χωρίσουν. Πες μου τι ξέρεις και δεν μου λες. Τότε ήταν λάθος που δεν έγινε. Τώρα θα είναι φιάλτης να γίνει. Πολύ σοβαρό θα έχει για να βγει από το σπίτι της. Ή μπορεί να τρελάθει και από μόνο της. Μην δίνετε σημασία, καλοκυρία. Τουλάχιστον είπε τι ήθελε. Δεν κατάλαβα. Ήτανε πολύ τεραγμένη. Με τόσο καιρό που έχει να βγει έξω, πώς να μην είναι. Και εμένα, άμα με κλείσεις τόσα χρόνια, αταραχτώ. Όχι, όχι. Κάτι ήθελα να μου πει, κάτι πολύ σοβαρό. Μπορεί να θυμήθηκε τα δικά της και να αναστατώθηκε. Δεν είμαι σίγουρη γιατί επέμενε. Μπορεί να το συνδέασε με το γάμο που πρόκειται να γίνει και επειδή ο δικός της απέτυχε, να μην θέλει να αποτύχει και του γιού της. Αλλά από το ελό, τι να περιμένει κανείς. Φοβάμαι πως είναι κάτι πολύ σοβαρό. Λέω, να κάνουμε τον ανεμόμυλο σπίτι μας και κάπου εδώ κοντά να φτιάξουμε το εξοχικό μας. Για συνέχισε. Θα παίρνω το γιώκα μας, τον πρίγκιπά μας. Θα πηγαίνουμε από τη μεριά που είναι τα κύματα και θα κάνουμε σερφ όλη μέρα. Ναι, ναι. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί το παιδί θα είναι μικρό, δεν θα το ταλαιπωρείς. Θα το εκπαιδεύσει ο πατέρας του. Τι λες καλέ που θα το κουβαλάω εγώ 9 μήνες για να το ταλαιπωρείς εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, το παιδί θα είναι δικό σου. Ναι, αφού εγώ είμαι η μάνα του. Και εγώ είμαι ο πατέρας του.
Ναι, αν είναι για τέτοιες δραστηριότητες, αποκλείεται. Ναι, σιγά, θα γίνει το παιδί κανένας φλωρός. Το παιδί θα μάθει από μικρό να δαμάζει τα κύματα. Και εγώ τι θα κάνω? Θα κάθομαι στην παραλία και θα καρδιοκτυπώ πότε θα γυρίσετε? Όχι, βρε χαζό. Εσύ. Θα είσαι με τις κορούλες μας από την άλλη τη μεριά που είναι τα νερά είναι ήσυχα. Θα κάνετε πλάτσα πλούτσα και θα παίζετε με τα κουβαδάκια σας. Ναι, ναι, ναι. Και θα περιμένουμε τους θαλασσοπόρους πότε θα γυρίσουμε τις σανίδες τους, ναι. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Ούτε στον ύπνο σου, να το ξεχάσεις. Αποκλείεται. Δεν τα έχει σκεφτεί καλά, κυρία Πέργη. Μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Πώς είναι? Έχει αυξηθεί ο ρυθμός της καρδιάς της, γιατρέ. Και όσο πάει και αυξάνεται περισσότερο. Κάποια άλλη μεταβολή? Όχι. Είναι κάπως ανήσυχη. Προσπαθεί κάτι να πει. Θέλω να είστε και οι δύο από πάνω τη συνέχεια και για ό,τι συμβαίνει να με ενημερώνετε. Νίκη. 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 Ηρέμησε. Η Νίκη είναι σε καλά χέρια. Θα την ειδοποιήσω και θα έρθει κοντά σου, δίπλα σου. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυξημένη προσοχή και να με κρατάτε ενήμερο. Μάλιστα, γιατρέ. Ευχαριστώ. Θα το δώσει τη μάνα σου και θα της πεις ότι είναι από τα καινούρια. Θέλω τη γνώμη της. Εντάξει. Μετά από εδώ θα περάσω από το μαγαζί. Δεν σε φώναξα όμως μόνο γι' αυτό. Πού είναι το τηλέφωνο? Για να δούμε. Τι κάνει αυτό το παιδί? Θα έρθει το βράδυ για φαγητό. Νίκη. Εγώ είμαι. Έλα ρε μάνα. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει, καταλαβαίνω. Να προσέχεις και να μην κουράζεσαι. Εντάξει, θα προσέχω λοιπόν. Πρέπει να σε κλείσω. Περιμένω ένα επίγον τηλεφώνημα. Λουκά, θα έρθεις το βράδυ για φαγητό? Έλα ρε μάνα, δεν μπορώ, όχι. Είναι επίγον, σου λέω. Ούτε τώρα, ούτε το βράδυ. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λοιπόν, τα λέμε μια άλλη μέρα, ναι. Έλα, γεια. Ούτε τη μάνα του δεν μπορεί να δει. Μη στεναχωριέστε. Έτσι είναι οι γιατροί. Έχουν ακατάστατο ωράριο και μεγάλες υποχρεώσεις. Μα ούτε για φαγητό. Κι εγώ που πίστευα ότι τώρα θα τον έχω συνέχεια δίπλα μου. Υπομονή. Υπομονή, κυρία Μαριάννα μου. Θα βρεθούμε με τον Λουκά. Το νιώθω και το αισθάνομαι. Δεν θα αργήσει η μέρα. Μακάρι, παιδί. Μακάρι.
παρακαλώ. Κύριε Νικολαίδη, τι κάνετε? Ναι, ναι, καλά είμαι. Εσείς? Και ο μπαμπάς καλά. Σας μελετάει συνέχεια. Θέλετε να περάσετε κάποια στιγμή από το γραφείο μου? Είμαι κυρίως τα απογεύματα, το πρωί είμαι στις ακροάσεις. Α, τέλεια, θα σας περιμένω. Γεια σας, καλή συνέχεια. Αν τα βρίσκατε όλα τόσο εύκολα, κύριε Μάξιμε, θα χάναμε τη δουλειά μας. Αλεξία μου, πού είσαι? Αχ, στη Μονόλυφθο. Ήταν τέλεια. Ωραία. Έλα, γιατί με τρέλανε από το πρωί. Έγινε κάτι? Με έχει βάλει να ψάχνω αυτό το μαραφέτη που σου άφησε στο κομμωδίνο σου. Το στικάκι. Και? Δεν το βρίσκω πουθενά. Έχω κάνει ανάστατο σπίτι 3 φορές. Μήπως το έχεις δει, βρε κορίτσι μου? Όχι, Φέρα μου. Θυμάμαι ότι μου το άφησε στο κομμωδίνο. Το έπιασα στα χέρια μου. Αλλά μετά δεν θυμάμαι. Μήπως το έχεις στην τσάντα σου? Σε έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν το σήκωνες. Να κοιτάξω. Όχι, δεν είναι στην τσάντα μου. Έχει τόσα νεύρα από το πρωί που έφυγες. Μην την κοντράρεις. Πήγαινε κατευθείαν στο δωμάτιό σου. Τόσο πολύ? Τι είχε μέσα πια αυτό το ψυχάκι? Δεν ξέρω, αυτό τη ρώτησα κι εγώ και μου είπε καλύτερα να μην ξέρω. Παράξενο. Εν τω μεταξύ, τώρα που το λέμε, θυμάμαι ότι χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσα και μου πέσε στα σεντόνια. Έψαξες? Έψαξα παντού. Αχ, θα με σταυρώσει. Λες να μου έπεσε την ώρα που τα τυναζά? Να κοιτάξουμε και στον κήπο. Το άλλο. Δεν στο είπα το άλλο. Είχε σήμερα μια πολύ περίεργη επίσκεψη. Τι επίσκεψη? Που την τάραξε πολύ. Τι επίσκεψη? Πέρασε από εδώ η πεθερά σου. Η κυρία Σπασία. Αφού αυτή δεν βγαίνει ποτέ έξω. Δεν την έχω ξαναδεί έτσι την κυρία Δέσποινα. Κάτι της είπε που την τρέλανε. Τι της είπε? Δεν ξέρω. Δεν μπόρεσα να ακούσω γιατί μιλάγανε σιγά. Κάτι θα πήρε τα αυτή σου. Για να βγει αυτή έξω. Το ίδιο είπε και η γιαγιά σου. Αλλά περισσότερο την μπέρδεψε παρά τη βοήθησε. Προσπάθησε να θυμηθείς κάτι. Έλα, αφού εσύ ακούς τα πάντα. Μόνο την ώρα που έφευγε, είπε. Τότε ήταν πολύ κακό που δεν έγινε. Τώρα θα είναι εφιάλτης άμα γίνει. Ποιο πράγμα? Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα. Εδώ λοιπόν, το χαμόγελο στον πελάτη είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ό,τι πρόβλημα και να έχουμε, το αφήνουμε έξω από αυτή την πόρτα, εντάξει? Ο κόσμος βγαίνει για να διασκεδάσει. Και το φαγητό είναι μέρος της διασκέδασης. Οπότε, περισσότερη σημασία έχει η συμπεριφορά μας παρά το ίδιο μας το φαγητό. Λοιπόν, χαμόγελο και γρήγορη εξυπηρέτηση να δείξουμε πόσο επαγγελματίες είμαστε. Πάμε να ετοιμαστούμε, να ξεκινάμε. Ποτό σου. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου. Είστε ανοιχτά ή είναι ικανομεταβολή? Για σένα πάντα ανοιχτά. Είχα κενό και είπα να έρθω να δω τι καλό μαγειρέψετε. Α, σήμερα έχουμε χαμόγελα. Το αφεντικό διέταξε το μενού να έχει χαμόγελα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, Έχει βγάλει μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων και νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Δεν τελειώσαμε, κορίτσι μου, μια σχολή και είμαστε παντογνώστες. Κάθε δουλειά έχει τα μυστικά της. Στην αστυνομία πρέπει να είστε σοβαροί. Σε εμάς πρέπει να γελάτε. Άντε, γεια. Γεια. Κατάλαβες τι έχουμε να τραβήξουμε, έτσι? Κάτσε.
Να σου φέρω κάτι να πιες. Όχι, δεν θα πιω. Θα πω δουλειά μετά. Κάτι χωρίς αλκοόλ. Ένα χυμό θα τον έπινα. Ωραία. Νίκη! Νίκη! Νίκη, πού είσαι? Νίκη! Νίκη! Το σημάδι μου κοιτάς. Είμαι αδιάκριτη, Όχι, εντάξει. Το συνήθισα πια. Μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει κιόλας. Είναι παράξενο. Σαν να έχεις κάνει τατουά στο χαρτί της Ρόδου. Ναι, μου το έχουν πει πολύ. Παλιά το έκρυβα. Τώρα λέω πως έχω κάτι που κανένας άλλος δεν έχει. Το δικό μου μοναδικό σημάδι. Σωστά το σκέφτεσαι. Πιο μικρή δεν ήθελα να φαίνεται. Φορούσα συνέχεια μακριμάνικα. Μόνο το καλοκαίρι στη θάλασσα το έβγαζα στη φόρα. Εντάξει όμως, τώρα το ξεπέρασες, Ναι. Είναι όμως και κάποια πράγματα στη ζωή που δεν ξεπερνιούνται τόσο εύκολα. Θέλεις κάτι να μου πεις? Όχι, γενικά μιλάω. Mm. Πολλά πράγματα στη ζωή μας μας καθορίζουν, όμως δυστυχώς δεν είμαστε εμείς η αιτία πάντα. Για παράδειγμα? Δεν φταίω εγώ που έχω αυτό το σημάδι. Έτσι γεννήθηκα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Βγήκες από το σπίτι, εσύ. Πού πήγες? Όχι, αν δεν μου πεις, δεν σε αφήνω. Ήθελες να πάρεις λίγο αέρα ή πήγες να δεις το γραφείο του παιδιού αυτό? Ήθελες να δεις το γραφείο του παιδιού? Πάντως μπορούσες να ζητήσεις τη βοήθειά μου αν ήθελες. Εκτός αν δεν ήθελες. Πάντως, αν δεν ήθελες, υπάρχει μόνο ένα μέρος. Θα είναι φιάλτης. Αυτό σου λέω. Θα είναι φιάλτης αν δεν παντρευτούν τα παιδιά. Πήγες και τα είπες στην Παλιόγρια. Τις είπες να αφήσει ήσυχα τα παιδιά να παντρευτούν, να ζήσουν τη ζωή τους. Αν της το είπες, μπορώ να σου συγχωρήσω τα πάντα. Ό,τι τρέλα και να έχεις κάνει, θα σου τη συγχωρήσω. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Σε όποιο και να σε δώσουν, θα νικείς πάντα σε μένα. Και εγώ σε σένα. Ξέρεις τι λέει ο παπάς, Και έσονται δύο, η σάρκα μία.
και εγκαταλείπει άνθρωπος, τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Κύριε Ποταμίτη, αν φτάσουμε σε δικάσιμο, οι τιμές αλλάζουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί καθορίζονται από το δικηγορικό σύλλογο. Ναι, δεν χωράει η αυθαιρεσία, οπότε σκεφτείτε το. Σκεφτείτε το, γιατί είναι άλλο πράγμα να κάνουμε μία μήνυση και άλλο πράγμα η ακροαματική διαδικασία. Κύριε Ποταμίτη, με συγχωρείτε, χτυπάει η δεύτερη γραμμή, θα σας καλέσω σε λίγο, εντάξει. Οπότε ξανασκεφτείτε το και μιλάμε σε λίγο. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Ας τελείωνα στο τηλεφώνημα. Εγώ περιμένω. Τι κάνεις στο γραφείο μου? Μωρέ, βρήκα κάτι ωραίες φωτογραφίες και είπα να σου τις δείξω. Είσαι τελείως τρελή, έτσι? Τρελή για σένα. Και ναι, το ξέρω. Ό,τι έγινε, έγινε. Ανήκει στο παρελθόν. Πότε θα το καταλάβεις αυτό? Τελείωσε. Εμείς δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Για πες μου. Πώς πέρασε την δρομούλα σου? Είναι τόσο καλή όσο εγώ? Η Αλεξία είναι υπέροχη και την αγαπάω. Τα ίδια δεν έλεγες και σε μένα. Για πες μου, τι απόφαση πήρες? Δεν έχω να πάρω καμία απόφαση. Την Αλεξία θα την παντρευτώ, τέλος. Μη βάζεις στοίχημα, γιατί αν βάλεις θα το χάσεις. Τις έχω φυλάξει αυτές τις φωτογραφίες και θα τις στείλω εκεί που πρέπει. Πρώτα θα τη σβήσω και μετά θα στο δώσω. Μα είσαι τόσο χαζός. Σου είπα τις έχω στο cloud και για να θυμηθώ, σίγουρα σε 5-6 τικάκια. Θα σε σκοτώσω, το καταλαβαίνεις, θα σε σκοτώσω. Έλα, τι κάθεσαι. Με φτιάχνουν οι αγριάδες σου. Αν όμως πάθω κάτι, όλα αυτά θα ανέβουν στο ίντερνετ. Οι απιστίες του Μάξιμου θα είναι ο τίτλος. Καθόλου καλή διαφήμιση. Ένας φόνος δεν βοήθησε στην καριέρα κανενός, αγάπη μου. Μην ξαναπείς έτσι. Μη με ξαναπείς έτσι ποτέ. Θα σε λέω όπως θέλω, θα κάνω ό,τι γουστάρω και εσύ θα κάνεις ό,τι σου πω. Δεν έχεις περιθώρια, Μάξιμε. Έμπλεξες, φίλε. Να δούμε τώρα πώς θα ξεμπλέξεις. Πού σε πετυχαίνω? Αν αντισταθείς, θα ουρλιάξω. Στο γραφείο είμαι, προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Και για μένα είναι δύσκολο. Ήταν τόσο όμορφα. Ναι, ήτανε. Και πότε θα ξαναπάμε? Σύντομα, να δούμε με τις δουλειές. Σύντομα όμως, ε. Μπορεί. Μάξιμε, έχεις κάτι? Όχι, όχι. Σκέφτομαι μία υπόθεση. Σε ακούω κάπως. Κουράστηκα πολύ. Ήρθα κατευθείαν στο γραφείο και ήθελα να έχω κάνει ένα ντουζ να συνέλθω. Ναι, έχεις δίκιο. Κι εγώ τώρα μόλις έκανα και σε σκέφτηκα. Και με το που πλάκωσα αρχίσαν τα τηλέφωνα, οι επισκέψεις.
Εντάξει, Μάξιμε, να σε κλείσω τότε. Θα τα πούμε μετά, έτσι. Πες μου ότι με αγαπάς. Αν το κάνεις, θα σε δακώσω και θα ουρλιάξεις. Έχω δεύτερη γραμμή, Αλεξία. Πρέπει να σε κλείσω. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, Μάξιμε. Να μη σε ενοχλώ άλλο στη δουλειά σου. Γεια σου, αγάπη μου. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Έλα, Θοδωρή, πες μου, έχουμε τίποτα νεότερο με την υπόθεση της κυρίας Τεργίου? Γι' αυτό σας παίρνω. Βγάλαμε λαβράκι. Για πες. Ο γαμπρός δεν παντρεύεται μόνο για τα λεφτά. Είναι και μπλεγμένος. Μπλεγμένος, δηλαδή? Υπάρχει γόμενα στη μέση που τον εκβιάζει. Ενώ πάει για γάμο, τολμάει να το διεκδυνεύσει, χαζός είναι. Όχι, στριμωγμένος είναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Άκουμε, επειδή δεν θέλω να έχουμε τίποτα τραγικά συμβάντα, θέλω να προσέχεις πάρα πολύ, να ξέρεις ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα γίνονται από έρωτα, ε. Το ξέρω, κύριε Ιωάννου. Να σου πω, θέλω να γίνεις η σκιά της Αλεξίας, όσο μπορείς δηλαδή. Μην έχουν κανένα ατύχημα. Σου έχω πει ότι οι άνθρωποι είναι η οικογένειά μου. Ναι, ναι, μην ανησυχείτε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Α, και πού σε. Θέλω να με ενημερώνεις για τα πάντα. Πού είσαι, Νίκη? Δεν θέλω να τυνάξει την επιχείρησή μας η μάνα σου στον αέρα. Η μάνα μου! Τι σχέση έχει με αυτό η μάνα μου? Έτσι και μιλήσει για την αρρώστια της, μας κλείνει όλους μέσα. Ποιους? Όλους εμάς που στήσαμε αυτή την επιχείρηση. Τι, ποια επιχείρηση, τι στήσατε? Ο Λάρωτας! Κάτι κακό έπαθε. Όχι, θα έρθει. Το αισθάνομαι. Σώστη, σε παρακαλώ. Είναι αδίσταχτη. Το θέμα είναι να προλάβω να επιστρέψω το 1 εκατομμύριο πριν την επίσημη εναγόρευση. 30 αργύρια, μια προδοσία, 30 αργύρια. Εγώ θα τον πρόδιδα για 1 εκατομμύριο. Ήρθε και με βρήκε η Ασπασία. Η Ασπασία? Η Ασπασία δεν βγαίνει ποτέ από το σπίτι. Κι όμως βγήκε, γιατί έχει την ίδια άποψη με μένα. Και γι' αυτό που πας να κάνεις. Ποιο? Ούτε η Ασπασία θέλει αυτό το γάμο. Αν δεν φέρεις το 1 εκατομμύριο, δεν θα ζεις για να βάλεις υποψηφιότητα. Να το θυμάσαι αυτό, Νικηφόρε.